Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Ίσως περίμενα βέβαια να είναι και άλλοι εκπρόσωποι του τύπου. Είχαμε καλέσει τη Λαϊκή Ημερησία του Πεκίνου, τη Μον Διπλωματίκ, την Πράβδα, την Εσβέστια, όλες τις μεγάλες εφημερίδες, ούτε New York Times με τίμηση, ούτε τον Ζουίκ, αλλά δυστυχώς θα αναγκαστούμε να πορευτούμε με τους λίγους πιστούς που είμαστε εδώ. Να πω μόνο, με λίγα πράγματα, ότι αισθάνομαι τύχη αγαθή που λένε, που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι επικεφαλής του Ιδρύματος Πολιτισμού και είμαι εν μέρη τουλάχιστον υπεύθυνος για αυτό που πρόκειται να συμβεί την άλλη εβδομάδα στο Κάριο και στην Αλεξάνδρεια. Και όταν λέω τύχη αγαθή, εννοώ το εξής. Όπως είπατε προηγουμένως, ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε σταματήσει εδώ και μερικά χρόνια και νομίζω ότι είναι η εντελώς κατάλληλη στιγμή για να ξαναρχίσει. Πρώτον, είμαι και προσωπικά πολύ συγκινημένος που ανέλαβα, έτυχε να αναλάβω την πρωτοβουλία, διότι όλο αυτό το έργο είναι προϊόν ενός ανθρώπου, του Κωστή του Μοσκόφ, ο οποίος εγκαινίασε αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς πολιτιστική διπλωματία, όντας εγκατεστημένος στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, συνέλαβε την ιδέα των καβαφίων, την οργάνωσε, την κατέστησε ένα γεγονός μείζωνος πολιτιστικής σημασίας και με αυτόν τον τρόπο συνέβαλε, θα έλεγα, πολύ σημαντικά στην προβολή την παγκόσμια της σημασίας της πίεσης του Καδάφη. Και να πω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε, εγκαιριάζοντας τη νέα σειρά, τη νέα περίοδο των Καδαφίων, να αφιερώσουμε μια ειδική εκδήλωση στη μνήμη του Κωστή του Μοσκόφ. Και θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Έχει συμβεί κάτι πολύ περίεργο. Ξέρετε, οι κινήσεις και οι αλλαγές στο παγκόσμιο στερέωμα του πολιτισμού είναι πολύ απρόβλεπτες και υπακούν σε υπόγειες διαδρομές και διάβλους που δεν μπορεί να τους ξέρει κανείς εκ των προτέρων. Συμβαίνει λοιπόν κάτι το εντελώς περίεργο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια το όνομα Καδάφης έπαψε να αποτελεί αντικείμενο συζήτηση ανάμεσα στους ειδικούς, εκείνους που αγαπάμε την ποιήση, στους ποιητές ή τους φιλόλογους, και ξαφνικά έγινε αντικείμενο ευρύτατη συζήτηση, θέλω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, ο Καβάφης αυτή τη στιγμή θεωρείται ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, περισσότερο θα έλεγα ακόμα και από τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος Καζαντζάκης μέχρι πρόσφατα ήταν ο πιο γνωστός κατά πολύ Έλληνας λογοτέχνης εκτός Ελλάδας. Πριν ο Καβάφης αυτή τη στιγμή επικεντρώνει επάνω του την προσοχή πολύ ευρύτερου κοινού από ό,τι οποτεδήποτε στο παρελθόν. Με αυτή την έννοια έχουμε, θα έλεγα, την υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε αυτό το παγκόσμιο αίτημα και να εμφανίσουμε ευρύτερα τη σημασία του έργου του Καβάφη, αρχής γενομένης από την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο. Στο πλαίσιο, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του προγράμματος, το οποίο θα το έχετε μπροστά σας, υποθέτω, είναι αρκετά πλούσιο. Βρίσκεται βέβαια πάντοτε περιορισμένο λόγω πόρων και λόγω οικονομικών δυσκολιών, αυτές τις ξέρετε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω, αλλά είναι νομίζω πλούσιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές οι οποίοι ο καθένας από την πλευρά του θα προσπαθήσει να αναλύσει διάφορες πτυχές του έργου του Καβάφη και του Μοσκόφ ταυτόχρονα, που πάνε μαζί αυτά τα πράγματα, και θα έλεγα ότι θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι αυτό πράγμα δεν θα είχε καταστεί δυνατόν χωρίς συνέργειες. Τις αναφέρατε ήδη, κύριε Γενικέ. Να πω και πάλι ότι πρώτα απ' όλα έχουμε μια ευρεία παρουσία χορηγών, ανάμεσα στους οποίους η κυρία Σοφιανού, η οποία κάθεται εδώ μπροστά, συνέβαλε αποφασιστικά στο να είναι δυνατόν
να γίνει ευπρεπώς αυτή η εκδήλωση. Αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Υφανού, θα αναφερθώ επίσης και στο Ίδρυμα Μπούμπουρα, το οποίο και αυτό έχει βοηθήσει από την Οδυσσό, και δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες όλων εκείνων των φορέων στην Ελλάδα, οι οποίοι βοηθάνε και συνεργούν, αν θέλετε, στον είναι δυνατόν να αναλάβει αυτό το έργο όσο μπορεί το Ίδρυμα Πολιτισμού. Υπό την αιγίδα πάντοτε, θα το επαναλάβω, της ελληνικής πρεσβείας στην Αίγυπτο. Τώρα, να πω και κάτι άλλο για να τελειώσω. Ξέρετε, εγώ έχω ζήσει 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δεν τον γνώρισα εκεί, τον ήξερα πριν, αλλά εκεί κάναμε παρέα με τον Κωστή Μοσκόφ. Και όταν πήγα στην Αλεξάνδρα για πρώτη φορά, καλεσμένος του Κωστή Μοσκόφ για να μετάσχω στα Καβάφια, της τότε, πάνε 10-15 χρόνια τώρα, σκέφτηκα το εξής. Πόσο πολύ συγγενείς είναι, αν θέλετε, ως πόλεις, ως συμβολικές, αλλά και ως λειτουργίες η Αλεξάνδρεια με τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Αλλά δεν είναι μόνο το ιστορικό. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μακεδόν και ταυτόχρονα ο Μέγας Αλέξανδρος έχτισε την Αλεξάνδρεια. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, θα έλεγα, και σχεδόν συμπτωματικό, αν υπάρχουν συμπτώσεις στην ιστορία. Είναι δύο πόλεις οι οποίες ενώνουν και χωρίζουν την Μεσογειακή Ενδοχώρα με τη θάλασσα. Και το κάνουν με έναν τρόπο εντελώς δικό τους και περίεργο. Έχουν προκυμαίες. Τι θα πει προκυμαία? Κορνίς, αν θέλετε, στην Αίγυπτο. Είναι ένα ίσιο και ευθύγραμμα σχεδόν, θα έλεγα, περίγραμμα όπου υπάρχει μια ελληνική σαφήνεια. Από εδώ το νερό, από εκεί η γη. Η σαφήνεια δε αυτή εκφράζεται και στην Αλεξάνδρεια και από ένα σημείο και πέρα στη Θεσσαλονίκη με την ευθύγραμμη διάταξη την πολυοδομική των δρόμων, η οποία αντίθετα με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και δίτα λιμάνια, δεν έχει αυτή την συνεχή αλληλοδιείσδυση ανάμεσα στο υγρό και στο γήινο στοιχείο. Αυτό λοιπόν στο συμβολικό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς με την ίδια ακριβώς έννοια που εμείς σήμερα θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα μπορέσει να αποτελέσει την πύλη μιας πολύ ευρύτερης βαλκανικής ενδοχώρας, το ίδιο έκανε και η Αλεξάνδρεια, η οποία απετέλεσε για 150 χρόνια την πύλη της εισόδου όλων των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων δικασιών στην ευρύτερη, αν θέλετε, ενδοχώρα της Αφρικής. Με αυτή την έννοια, σε ένα καθαρά συμβολικό και αφηρημένο επίπεδο, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι τα Καβάφια παίζουν ένα ρόλο ο οποίος ξεπερνάει πολύ τα όρια της ποίησης και τα όρια της πολιτικής και μπαίνουν στα όρια μιας, αν θέλετε, γεωλογικής αισθητικής, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό το πράγμα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω και πάλι πόσο ευτυχής είμαι που θα γίνει αυτό το συνέδριο, πόσο ευτυχής είμαι προσωπικά που έχω αναλάβει να διεκπεραιώσω ορισμένα από τα πράγματα τα οποία είναι αναγκαία για το συνέδριο και πόσο ευτυχής είμαι που είστε όλοι εσείς εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.